Κύριε Έπαρχε, κύριε Ταξιάρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, 21 Νοεμβρίου, σήμερα είναι διπλή γιορτή. Η μέρα της Παναγίας, όπου γιορτάζει η χριστιανοσύνη, γιορτάζει η Ελλάδα, πανηγυρίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια τα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και ταυτόχρονα γιορτάζουμε με κάθε επισημότητα την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, δηλαδή του στρατού Ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας. Ο διπλός αυτός εορτασμός καθορίστηκε τη δεκαετία του 90. Πιο πριν, η γιορτή των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιούνταν την 15η Αυγούστου, ανήμερα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δεν είναι τυχαίο ότι η μέρα εορτασμού των εισοδίων της Θεοτόκου καθορίζεται να εορτάζεται ως ημέρα απόδοσης της οφειλόμενης τιμής από την πολιτεία στην αποστολή και την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Στη μακρά και πολυτάραχη ιστορία του ελληνισμού, το λαϊκό αίσθημα έχει συνδέσει το έθνος και την ελευθερία με τη θρησκεία, αναδεικνύοντας έτσι τη διαχρονική σύζευξη των δύο πόλων, της πατρίδας και της ορθοδοξίας. Η εορταστική αυτή εκδήλωση αποβλέπει στην επισήμανση των αρετών της ελληνικής φυλής και κυρίως την πολεμική αρετή των Ελλήνων, διότι η υπεράσπιση υπομών και αιστείων από κάθε ξένη επιβολή ήταν, είναι και πρέπει να είναι καθήκον κάθε Έλληνα. Και αυτό αποτελεί αρετή. Δεν είναι προϊόν ενθουσιασμού ή παρόρμησης, ενστίκτων ή επιθετικότητας. Είναι προϊόν παιδείας, ενσυνείδητης διάθεσης, σταθερής απόφασης για την υπεράσπιση όλων εκείνων που με τόσες θυσίες οι πρόγονοί μας απέκτησαν, ανέδειξαν, διαμόρφωσαν και μετέδωσαν. Ο Όμηρος, ο Αισχύλος, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας διδάσκουν, παιδεύουν, ουθετούν, εξορκίζουν τους πέντας Ελλήνων. Ίσιο νος άριστος, αμήνεστε περιπάτες. Με τις εορτές της Θεοτόκου συνδέθηκαν όλοι οι αγώνες του γένους μας. Η Παναγιά μας είναι φύλακας και προστάτης, βοηθός και αρρωγός, πλατητέρα σκέπη, υπέρμαχος στρατηγός και προστάτητα των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η εορτή των ενόπλων δυνάμεων να μην συνδέεται με μια θεομητορική εορτή. Γι' αυτό και σε κάθε στρατόπεδο, σε κάθε χώρο των ενόπλων δυνάμεων υπάρχει ένας ιερός ναός ή έστω ένα εικονοστάσιο με την εικόνα της Θεοτόκου. Οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες πολέμησαν κατά των Περσών στο Μαρατόνα και στις Θερμοπύλες αντίστοιχα για ολόκληρη την Ελλάδα. Στη Σαλαμίνα συντρίβονται οριστικά τα όνειρα των επιδρομέων να κατακτήσουν τη χώρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδόνας, ο οποίος οριοθέτησε μια νέα παγκόσμια εποχή, απέδειξε την εφευρετικότητα, την πολεμική τέχνη και το αγαταμάχητο στοιχείο των Ελλήνων εκείνης της εποχής. Το ελληνικό πνεύμα υπέταξε τους Ρωμαίους και έτσι γεννήθηκε η ελληνοχριστιανική Βυζαντινή Αυτοκρατορία που άλλαξε την μορφή του τότε κόσμου. Στο Βυζάντιο, η Παναγιά μας αναλαμβάνει τη φύλαξη της πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Κωνσταντινούπολης. Η Θεοτόκος δεσπόζει σε κάθε άμυνα και σε κάθε αγώνα ως προσωποποίηση όλων των αρετών, ως και χαριτωμένη, ως θεομήτων, ως μεγαλόχαρη, ως υπέρμαχος στρατηγός, καθοδηγεί τα ελληνικά όπλα, υπερασπίζεται και προστατεύει την πατρίδα μας, προστατεύει την ύπαρξή μας. Συγκίνηση διαφερνά κάθε φορά που αποδίδεται η ψαλμόδηση του γνωστού και προσφυλού σε όλους μας τροπαρίου, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια και είναι αξιέπαινη η ευλαβή στάση προσοχής των στρατιωτικών σε κάθε ψαλμόδηση του. Η υπεραγία Θεοτόκος φανερώνεται στον ακάθιστο ύμνο ισχύς και οχύρω, φυλακτήριων πάντων και χαράκωμα και κρατέωμα και ιερών καταφύγιων, ως προστάτητα της πόλεως και συντήρησον πάσης εχθρός αεχθρών αλώσεως τη συν πόλη Θεοτόκη. Στη συνέχεια η εθνεγερσία του 1821, το έτος της παλιγενεσίας του ελληνικού έθνους. Το γένος, γράφει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν υποτάχθηκε ποτέ. Είχε πάντα το στρατό του, τους αρματολούς και κλέφτες. Είχε πάντα τα κάστρα. Οι Έλληνες, με ένα ελαφρό στόλο και τα πρυπολικά τους, αντιμετώπισαν νικηφόρα τον τουρκικό στόλο που υπερτερούσε σημαντικά σε αριθμό πλοίων, σε μέγεθος και βαρύ οπλισμό. Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν συνέπεια της προσπάθειας απελληνισμού της Μακεδονίας. Οι ελεύθεροι Έλληνες ξεσηκώθηκαν και με επικεφαλής αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του στρατού και του ναυτικού έσωσαν τη Μακεδονία μας από τους κομιτατζίδες. Επίτευγμα των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος αλλά και της σοφής πολιτικής υπήρξε η διπλασίαση του εδάφους της ελληνικής επικράτειας το 1913 και η επαύξησή του με τη Δυτική Θράκη το 1919. Επίτευγμα, έστω έμεσο, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπήρξε επίσης η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ενώ όλα τα κράτη παρεδίδονται το ένα μετά το άλλο στη ναζιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία, η μικρή Ελλάδα πρωτοφώνησε για άλλη μια φορά το γνωστό Μολόν Λαβέ. Το όχι. Γράφτηκαν νέες σελίδες δόξας και ηρωισμού στα βουνά της Πίνδου και τα οχυρά.
Εκεί μέσα στη στιφή μυρωδιά του παρουθιού, το λασπωμένο χιόνι και την απόλυτη σιγή που προηγείται από τον ήχο της άλπικας, είναι αμέτρητοι αυτοί που είδαν μια καστανή, μαυροντημένη γυναίκα, με ήρεμα χαρακτηριστικά και γλυκύτατα μάτια, να τους οδηγεί στις τρομερές εφόδους. Είδαμε την Παναγιά να μας οδηγεί. Γράφουν από το μέτωπο της Αλβανίας στις στρατιώτες τα προσφυλή τους πρόσωπα. Σήμερα, οι μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, αποτελώντας το άνθος του ελληνικού λαού μαζί με τους έφετους, τα στρατευμένα μας νιάτα και τους εθνοφύλακες, αποτελούν την ασπίδα και το δόρυ του ελληνικού έθνους. Η αποστολή και διαρκής επιδίωξή τους είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης. Με βάση αυτή την επιδίωξη, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ζουν, αγωνιούν και αγωνίζονται προς όφελός της, όπως και προς όφελος του απανταχού ελληνισμού γενικότερα. Επιπλέον, εκφράζοντας τη διαρκή επιθυμία για ειρήνη και σταθερότητα, δρούν και σπέβουν προς την παράσταση και προς όφελος των Ελλήνων οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Εκτός του κύριου επιχειρησιακού έργου τους, προσφέρουν και ανθρωπιστικό, κοινωνικό έργο, με την έρευνα διάσωση όσων κινδυνεύουν στην ελληνική επικράτεια, όπως και με τη στενότερη σύνδεσή τους με την κοινωνία, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλειών για τη στήριξη προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, καθώς και την άμεση επέμβαση και συνδρομή σε περιπτώσεις θεομηνιών, φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Προσφέρουν επίσης υγειονομικές υπηρεσίες, περίθαλψη και μετακομιδές ασθενών, αιμοδοσία, εκπαιδευτικές, μορφωτικές, εκπολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες. Ενώ ιδιαίτερα στους κατοίκους που διαβιούν σε απομακρυσμένες, απομονωμένες, ακριτικές περιοχές της χώρας, προσφέρουν και πρόσθετες υπηρεσίες. Ειδικότερα δε εδώ στη Δυσιωτική Ελλάδα, όπου αποτελούν βασικό εθνικό πυλώνα που συνδράμει παντού. Σημαντική επίσης είναι η αγωγή που παρέχουν οι ένοπλες δυνάμεις στα μόνιμα στελέχη τους, αλλά και σε όλα τα Ελληνόπουλα που έχουν την τύχη να ενταχθούν σε αυτές για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους. Όπως ισχύει και είναι γενικά αποδεκτό, οι ένοπλες δυνάμεις, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι ένα μεγάλο σχολείο μεγάλων παιδιών. Σχολείο που θεωρητικά και πρακτικά διδάσκει αρχές, κανόνες και ενσταλάζει αναλύοντες αξίες ζωής, οι οποίες τοποθετούν το προσωπικό τους σε θέση ώστε να αποτελεί παράδειγμα. Όλα τα παραπάνω τα εξασφαλίζουν και τα προσφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις. Γεγονός που αναγνωρίζεται από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι τις εμπιστεύονται, αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο τους, σε μια περίοδο που η χώρα δίνει έναν πολυεπίπεδο και διαρκή αγώνα στα εθνικά και διεθνή ζητήματα. Γι' αυτό, όσο δύσκολες κι αν είναι οι σημερινές εποχές, όσο δύσκολες κι αν είναι οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, όσοι ισχυροί και αν μοιάζουν ή είναι οι εχθροί που μας απειλούν, δεν πρέπει να τους φοβόμαστε καθόλου. Γιατί όταν έρθει εκείνη η ώρα, αυθόρμητα θα ξεπηδήσουν οι αρετές που θα μας οδηγήσουν και θα μας κάνουν και πάλι κι άλλη μια φορά να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε. Η σημερινή εορτή των ενόπλων δυνάμεων είναι η μέρα δέσμευσης για νέες προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εδαφική ακαιρεότητα, την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά και να εκπληρώσουμε αποτελεσματικά τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ειρήνη και τη σταθερότητα της ευαίσθητης περιοχής μας. Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να μην μικρύνει την πατρίδα μας. Δημόσιους έφερους σε όλους όσους υπηρέτησαν και υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και σε όλους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και την εκτέλεση του καθήκοντος. Με σεβασμό, κλείνουμε την κεφαλή και τιμούμε τους πολυάρτητους μαχητές των ενόπλων δυνάμεων, αποδίδοντας τον ύψιστο χώρο τιμής στους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες και αγωνιστές που θυσιάστηκαν στον αγώνα για την προστασία της ακαιρεότητας της Ελλάδας. Η ιστορική μνήμη των αγώνων και της προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων είναι πολύτιμο στήριγμα για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Υπό τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, οι ένοπλες δυνάμεις έγραψαν ένδοξες σελίδες ηρωισμού και δόξας, υπερασπιζόμενες στα ιερά και τα όσια της πατρίδας, και στον αγώνα αυτό τη συνοδεύουν οι προσευχές μας, υπέρ του καταξηράν, θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, καθώς και η ολόψυχη συμπαράσταση και αγάπη όλων. Επιπρόσθετα, εμείς εδώ στην νησιωτική Ελλάδα, που οι σύγχρονες απειλές είναι στη γειτονιά μας, έχουμε την ιερή υποχρέωση και οφείλουμε να είμαστε πάντα παρόντες, μόνιμοι παραστάτες, να τιμάμε και εμψυχώνουμε το προσωπικό έμπρακτα σε όλες τις επαιτίους που αφορούν αγώνες στους οποίους χύθηκαν ποτάμια αίματος για τη χώρα και τους κατοίκους της. Σήμερα λοιπόν, μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Εορτάζουμε όλοι οι Έλληνες. Εορτάζουμε οι μόνιμοι στρατιωτικοί, οι έφεδροι, οι εθνοφύλακες, οι φίλοι και αρρωγοί, όλοι όσοι έχουν υπηρετήσει
αλλά και όσοι με κάθε τρόπο, μέσο και προσπάθεια, υποστηρίζουν και ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να απευθύνω σε όλους εόρτιες ευχές. Χρόνια πολλά! Yeah.